Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ περνά πλέον το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης, όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες κυβερνητικές πηγές στο insider.gr. Το κλειδί για την απεμπλοκή των διαπραγματεύσεων βρίσκεται στη μερική ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, λόγω του ότι η γερμανική πλευρά έχει ανάγκη για πρόσβαση σε φθηνή ενέργεια εντός των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίκειται αναταράξη στο τρίγωνο Ηνωμένων Πολιτειών Γερμανίας-Ρωσίας. Αν ικανοποιηθούν οι Γερμανοί με την ΔΕΗ, κλείνουν όλα, αναφέρουν. Απερισκεψία, η χρήσιμη λιθιότητα, οι πρόωρες εκλογές, δεν νομοθετούμε προληπτικά νέα σκληρά μέτρα από τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Πιστώθηκαν στους λογαριασμούς περίπου 249 δικαιούχων οι επικουρικές συντάξεις Φεβρουαρίου, με έναν στους δύο συνταξιούχους να παίρνουν μια μικρή ανάσα από αυτό τον μήνα, καθώς είδαν μικρές αυξήσεις στα ποσά που εισέπραξαν μετά και την ολοκλήρωση της παρακράτησης των αναδρομικών τους λόγω του περσινού επανυπολογισμού. Στις 100 κορυφαίες πόλεις ως τουριστικοί προορισμοί φιγουράρουν η Αθήνα, η Ρόδος και το Ηράκλειο Κρήτης, σύμφωνα με ετήσια έκθεση της Euromonitor International που βασίζεται σε στοιχεία από τις διεθνείς τουριστικές αφίξεις κάθε πόλης. Η Αθήνα με 4,15 εκατομμύρια διεθνείς αφίξεις σημείωσε ετήσια αύξηση 22% καταγράφοντας ρεκόρ. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με το γενικό δίκτυο μόνο κυμαίνει στις 622,71 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,59%. Μικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.